ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού, τα οποία μας εχάρισε και μας χαρίζει, είναι ότι υπάρχουν δύο μερίδες ανθρώπων, οι πιστοί και οι άπιστοι. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Εις μεν τους πιστούς ο Θεός έδωσε σημεία και πρόσωπα τα οποία προειδοποιούν τον άνθρωπο το τι θα συμβεί στο μέλλον με ακρίβεια. Εις δε τους απίστους, επειδή δεν γνωρίζουν τίποτε, ομοιάζουν με τον άνθρωπο, τον τυφλό, ο οποίος προχωρεί χωρίς να βλέπει το φως. Εις το σημείο τούτο εμείς ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε, δοξάζουμε τον Θεό μας, διότι μας προειδοποιεί τι θα συμβεί στο μέλλον προαιώνων πολλών. Και τούτο συνέβη και συμβαίνει. Όταν οι προφήτες, όταν οι πατριάρχοι της Παλαιάς Διαθήκης, όταν οι μεγάλοι και οι μικροί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έλεγαν ότι μετά τόσων καιρών, εις το τέλος του κόσμου, θα συμβεί τούτο και τούτο, οι πιστοί προχωρούσαν με την πίστη εκείνη και έβρισκαν πραγματικά εις το πέρασμα των αιώνων τη συμπλήρωση των προφητιών των οποίων έλεγαν οι προφήτες. Εμείς στην Καινή Διαθήκη μέγαν προφήτη, ο οποίος προειδοποιεί και μας προετοιμάζει να δεχθούμε τα τελευταία ημέρας του κόσμου τούτου, έχουμε τον Απόστολον Παύλον και τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγον, ο οποίος έγραψε την Αποκάλυψη. Προχωρούμε δηλαδή με φως, ενώ ο άπιστος δεν έχει φως. Και αν εμείς οι οποίοι προετοιμαζόμε να δεχθούμε τι θα επακολουθήσει εις τον κόσμο τούτο, δεν έχουμε σύνεση, τότε εμείς είμεθα δικαίως ένοχοι ενώπιον του Θεού. Δι' αυτό σας παρακαλώ και σας προτρέπω, ό,τι μιλούμε εδώ πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη. Να μην ερχόμεθα εις το κήρυγμα και να λέμε ας πάει να περάσει η ώρα. Τα πράγματα τα οποία θα γίνουν μας τα λέγει ο Θεός και έχει τους ειδικούς του που προειδοποιεί τα παιδιά του. Και εις τούτο το θέμα πρέπει εμείς να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι με την ίδια πίστη ακριβώς που εζήσαμε έως τώρα να ζήσουμε μέχρι το τέλος και να αξιωθούμε εκ δεξιών του Κυρίου μας να σταθούμε και να ακούσουμε τις μακαρίες του φωνής «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου». Πλην όμως όλα αυτά τα οποία εμείς ομιλούμε στο Κύριο πάντοτε προσπαθούμε να τα στερεώσουμε επάνω εις τους πατέρας της Εκκλησίας, εις την Αγία Γραφή και εις ό,τι ακριβώς είναι υγιές. Δηλαδή δεν στεκόμεθα επάνω στον αέρα ή επάνω εις την άμμο. Δεν στεκόμεθα μέσα εις το νερό για να χτίσω. Στεκόμεθα επάνω στην πέτρα και η πέτρα είναι ο Χριστός. Είναι η Αγία Γραφή, είναι η Ιερά Παράδοση, είναι οι προφήτες, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι τα ιερά κείμενα της Εκκλησίας. Και με όλα αυτά προχωρούμε και θα προχωρήσουμε. Σήμερα θα ομιλήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει και τούτο ονομάζεται πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Ποιοι είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου? Όταν θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν θα έρθει έθνης ξαφνική, αλλά ο Θεός εν διαπήρω αγάπη του προς τον άνθρωπο θα δώσει σημεία, θα δώσει ευκαιρία προετοιμασίας στον κόσμο. Θα υπάρξουν γεγονότα συγκλονιστικά στον κόσμο και ο κόσμος θα αφυπνιστεί όσο και αν κοιμάται, όσο και αν βρίσκεται στην αδιαφορία. Θα λάβει γνώση ότι τούτα τα πράγματα τα οποία γίνονται δεν ξαναέγιναν, άρα κάτι συμβαίνει. Και όταν υπάρχει και η Εκκλησία και ομιλεί και προειδοποιεί τα παιδιά της, τότε ο κόσμος σχεδόν όλος πρέπει να ακούσει
περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Δίνεται ο Παναγκαθός Θεός να επιτρέψει στον Αντίχριστο να έρθει ξαφνικά και τότε θα καταλάβει όλο τον κόσμο. Πλην όμως, επειδή ο Θεός μας αγαπά, δεν θα επιτρέψει αυτήν τη συμφορά στον κόσμο, διότι έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να σώσει τον άνθρωπο. Θα κάνει το πάντι για να σωθεί ο άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος δεν θα σωθεί θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα είναι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Δι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα σημείο μεγάλης παρηγορίας, ότι ο Αντίχριστος και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία δεν θα έρθουν εύνης ξαφνικά χωρίς να μας προειδοποιήσει ο Θεός. Η ημέρα της παρουσίας του θα είναι ξαφνική. Πλην όμως πρώτης ημέρας εκείνης, τα άλλα τα γεγονότα δεν θα είναι ξαφνικά. Θα είναι μια προετοιμασία εις τον άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί να μην καταλάβει την πραγματικότητα. Θέλει να μην καταλάβει την πραγματικότητα. Όχι ότι δεν βλέπει σημεία. Βλέπει, και αυτά θα τα παριθυμίσουμε εις το ερχόμενο κήρυγμα μας, την ερχομένη Τετάρτη. Τα σημεία των καιρών. Αυτά ονομάζει η Αγία Γραφή, τα σημεία των καιρών. Θα τα δούμε εις το ερχόμενο κήρυγμα. Τώρα θα δούμε για τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Ποιοι είναι οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου? Προτού όμως φτάσουμε στο σημείο τούτο, θα ακούσουμε απόψε έναν από τους φλογερούς ιεροκήρυκας της Εκκλησίας μας, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, να μας ερμηνεύει ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής και μετά να μπούμε στους προδρόμους του Αντιχρίστου. Ιωάννης ο Χρυσόστομος ομιλεί αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, και ας προσέξουμε να κρεμαστούμε από το στόμα του. Μήτης ημάς εξαπατήσει κατά μηδέναν τρόπον, ότι εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεόν. Εδώ ομιλεί περί του Αντιχρίστου και αποκαλύπτει μεγάλα μυστήρια ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η αποστασία? Τον ίδιον τον Αντίχριστον ονομάζει αποστασίαν ο Απόστολος Παύλος, επειδή πρόκειται να οδηγήσει πολλούς στην απώλεια και να τους απομακρύνει από την πίστη, ώστε λέγει ή δυνατόν να σκανδαλιστούν και οι εκλεχτοί. Οι εκλεχτοί του Θεού δεν είναι οι ιερείς και οι αρχιερείς. Εκλεχτοί του Θεού είναι πας πιστός, ο οποίος ευαπτίστη εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Από τη στιγμή κατά την οποία εισέρχεται εις την Ιεράν Κολυμβήθρα και σφραγίζεται με το σφράγισμα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και λαμβάνει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, από την ιδία εκείνη στιγμή ονομάζεται εκλεκτός του Θεού. Εις το σημείο τούτο, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος και ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ομιλεί ο Πανάγαθος Θεός με το στόμα του το θεϊκό και λέγει ότι ή δυνατόν πλανήσε και τους εκλεκτούς, πρέπει αμέσως στο μυαλό μας να εισέρθει στον κάθε ένα πιστόν. Ο κάθε ένας πιστός είναι εκλεκτός του Θεού. Δεν θα περιορίσουμε το μυαλό μας και να πούμε εκλεκτή του Θεού είναι οι ιερείς οι οποίοι τον υπηρετούν. Αυτή είναι άλλο χάρισμα, είναι οι ιερείς του Θεού. Η εκλεκτή του Θεού όμως είναι πας πιστεύων εις τον Θεό και ο οποίος ευαπτίστης το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος. Προχωρούμε όμως για να ακούσουμε τον Απόστολον, τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, για να τελειώσει την ερμηνεία του εις το χωρίον τούτο. Διότι λέγει, θα πράξει αναρρύθμιτα δεινά ο Αντίχριστος, αλλά και άλλους θα παρακινήσει να πράξουν τα ίδια. Τον λέγει δε και Υιόν απολίας, διότι και αυτός πρόκειται να οδηγηθεί στην απώλεια. Ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει Υιόν της απολίας, διότι ο ίδιος ο Αντίχριστος με τον ψευδοπροφήτη του, όπως αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος,
θα συλληφθούν και οι δύο, λέγει, και θα βληθούν, λέγει, και οι δύο ζώντες εις την θάλασσαν την καιωμένη πυρή και θείο. Θα τους παραλάβει ο Θεός μας και θα τους βάλει μέσα εις την κόλαση, όπου θα είναι και η αιώνιος καταδίκη τους. Η απώλεια, δι' αυτό ονομάζεται και Υιός της απωλείας. Ποιος όμως είναι αυτός ο οποίος ονομάζεται Υιός της απωλείας, άραγε ο Σατανάς? Βεβαίως όχι, αλλά κάποιος άνθρωπος που θα δέχεται όλη την ενέργεια του Σατανά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα δούμε ένα κουφάρι ανθρώπινο, θα δούμε ένα σώμα ανθρώπινο, και μέσα σε αυτό το σώμα, όταν φανταστούμε ένα ασκή, το οποίο ασκή μέσα έχει κρασί, κατά τον ίδιο τρόπο θα φέρουμε την εικόνα του Αντιχρίστου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα θα κάθεται ολόκληρος εικόνασης. Ολόκληρος εικόνασης. Θα κάθεται μέσα σε αυτό το κουφάρι και θα κινείται. Άνθρωπος μεν, αλλά μέσα θα ενεργεί ολόκληρος ο διάβολος. Η δύναμη του Σατανά, του αιωσφόρου, η εκδίκηση του διαβόλου εναντίον του ανθρωπίνου γένους. Έτσι πρέπει να τον φανταστούμε τον Αντίχριστο, για να μπορέσουμε να συλλάβουμε την κακία του, την οποία έχει εναντίον του ανθρώπου ο οποίος κατοικεί επάνω στην γη. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος, λέγει, ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, δηλαδή ο Αντίχριστος, διότι δεν θα φέρει μια ειδωλολατρική θρησκεία, αλλά θα είναι ένας αντίθεος και θα καταλύσει όλους τους θεούς και θα διατάξει να τον προσκυνούν αντί του Θεού και θα εγκατασταθεί στον ναό του Θεού, όχι μόνον των εν Ιεροσολύμης, αλλά και εις όλας τας τοπικάς χριστιανικάς εκκλησίας, και αποδεικνύν τα, λέγει, εαυτόν ότι εστί Θεός. Δεν είπεν ότι θα ονομάζει τον εαυτόν του Θεόν, αλλά ότι θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός, διότι και μεγάλα έργα θα κάνει και σημεία θαυμαστά θα επιδείξει. Δεν είναι Θεός, θα προσπαθήσει, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να πείσει τον κόσμο ότι είναι Θεός, πλην όμως δεν είναι Θεός. Διότι ο Θεός, όπως θυμίστε και είπαμε στα άλλα μας τα κηρύγματα, όταν θα έρθει δεν θα έρθει κρυφίον, θα έρθει φανερός, θα συγκλονιστεί δε ο κόσμος ολόκληρος επί την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αφού αποκαλυφθεί, αφού εμφανιστεί πρώτον το σημείο του Υιού του ανθρώπου, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο ημί ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός, επί του οποίου έχησε το αίμα του ο Πανάγαθος Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Έπειτα θέλω να φανερώσει ποιος είναι αυτός του οποίου η παρουσία θα γίνει κατ' ενέργεια του Σατανά, λέει, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, δηλαδή θα επιδείξει παντός είδους θαυματουργική ικανότητα. Εδώ θα πλανήσει τον κόσμο, διότι θα κάνει θαύματα. Σήμερα τα θαύματα επιτελούνται εις άγια προσκυνήματα και με την πίστη του ανθρώπου, όταν πλησιάσει τα ιερά λείψανα των Αγίων ή μίαν θαυματουργών εικόνα της Παναγίας μας ή μίαν θαυματουργών εικόνα ενός άλλου Αγίου. Αυτά είναι τα θαύματα που γίνονται σήμερα. Τότε όμως, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, ο ίδιος θα επιτελεί θαύματα. Ο ίδιος θα προσελκύσει τον κόσμο των πονεμένων πρώτα. Όπως αυτή τη στιγμή ο πονεμένος ο άνθρωπος ζητεί παρηγορία, και όπου ακούσει ότι κάτι γίνεται τρέχει για να βρει παρηγοριά, και γι' αυτό παίρνουν και πελατεία μεγάλη οι μάγοι και οι μάγισσες. Κατά τον ίδιο τρόπο τότε, μόλις ακουστεί ότι ο Αντίχριστος, μόλις βάλει το χέρι του επάνω στον τυφλό βλέπει φως, μόλις βάλει το χέρι του πάνω στον παράλυτο σηκώνεται και τρέχει, μόλις βάλει το χέρι του πάνω στον άνθρωπο ο οποίος έχει μια αρρώστια γίνεται καλά, τότε όλος ο κόσμος, όπως τρέχουν τα πρόβατα, έτσι θα τρέξουν πίσω. Αλλά δεν πρέπει να πάει ο κόσμος πίσω, διότι αυτός είναι ο Αντίχριστος. Τότε ποιος είναι εκείνος που θα κρατήσει αυτόν τον όχλο, αυτόν τον κόσμο,
που του λέγει τώρα ο Θεός, πρόσεξε μη πας πίσω. Όταν αυτή τη στιγμή ο Γαζορέος στις τεσσέρες είναι ένας άνθρωπος πλάνος, ο οποίος είναι, φωνάζουν οι δαίμονες ότι τον έχουμε αρχηγό, αυτός λέγει είναι ο αρχηγός μας. Και εδώ έρχονται πληροφορίες ότι ο κόσμος τρέχει όπως τις μύγες επάνω στο μέλι. Τότε όταν έρθει ο Αντίχριστος, πώς θα τρέξει? Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος δεν μπορούμε αλλιώτικα να τον κρατήσουμε. Πώς να τον κρατήσουμε? Φωνάζει ο πατήρ Σάββας, λέγει προσέχετε, προσέχετε, μην πηγαίνετε στους μάγους, μην πηγαίνετε στις χαρτορίχτρες, μην πηγαίνετε στα μέντια, μην πηγαίνετε εκεί, μην πηγαίνετε εδώ. Κιού τα λέω? Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Όταν έρθει ο Αντίχριστος και θα πει τόσα θαύματα, τερατώδη θαύματα. Τερατώδη, ξέρετε τι θα πει τερατώδη θαύματα? Συγκλονιστικά θαύματα. Ποιος είναι εκείνος που θα κρατήσει αυτό τον όχλο? Μόνον ο φόβος του Θεού, αν τον έβαλε μέσα του. Μόνον η αγάπη προς τον Θεό, αν την έχει μέσα του. Μόνον εάν ακούσει τούτα τα οποία λέγομεν αυτή τη στιγμή, ή αν ακούσει το λόγο του Θεού και του Θείου Κηρύγματος, τότε αυτό θα το σώσει. Εάν όμως δεν τα ακούσει αυτά και λέγει άστον να λέγει. Και όταν καταλάβει ο Αντίχριστος τον άνθρωπο, είναι τελείωσε, δεν υπάρχει επιστροφή. Δεν υπάρχει επιστροφή. Την ίδια στιγμή μόλις πάει πίσω του, την ίδια στιγμή θα πάρεις και τη σφραγίδα. Οπότε η σφραγίδα είναι ανεξίτηλος. Η σφραγίδα σε έχει αποκλείσει από τον παράδεισο. Η σφραγίδα σε έχει αποξενώσει από τον Θεό. Η σφραγίδα σου έκοψε το χέρι και δεν μπορεί να πείσεις το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Η σφραγίδα σου έχει ματώσει το μέτωπο και δεν μπορείς να βάλεις άλλο τίποτε εκεί. Δι' αυτόν τον λόγο, αδελφοί μου, κρίμα μεγάλο είναι ο κόσμος να τηρεί άγνοια στο σημείο τούτο περί του Αντιχρίστου. Όμως τίποτε δεν θα είναι αληθές, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά τα πάντα θα γίνονται προς εξαπάτηση. Προσέξτε να δείτε, όταν ομιλεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από τον 6ο 7ο αιώνα, από το 600 μέχρι το 2000, μας προειδοποιεί. Βλέπετε την αλήθεια πως έρχεται. Μας προετοιμάζει. Μας λέγει προσέχετε. Έχουμε τη χάρη του Θεού. Εμείς οι πιστοί έχουμε την προετοιμασία. Ο άπιστος δεν έχει. Εκείνος δικαίωμά του. Ή θέλει να ακούσει ή δεν θέλει να ακούσει, δεν τον βιάζει κανείς. Πλην όμως εμείς που είμαστε κοντά στον Θεό, έχουμε έπειτα καμιά δικαιολογία να αρνηθούμε το Χριστό μας? Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Δι' αυτό πρέπει να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, δια να πάρουμε τον στέφανο της ζωής. Αυτά τα προείπεν δια να μην απατηθούν οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, η οποία εποχή δυστυχώς είναι η σημερινή μας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αν το παραδεχτούμε, είναι η δική μας η εποχή. Και τέραση, λέγει, ψευδή, δηλαδή με θαύματα που θα είναι ή θα οδηγούν στο ψεύδος και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Γιατί λοιπόν επέτρεψε ο Θεός, θα ρωτήσει κάποιος, να γίνει αυτό το πράγμα? Κάποιος από εμάς αυτή τη στιγμή είναι ρωτά και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα ερωτήσεις δικαιολογημένος, γιατί ο Θεός το επιτρέπει τούτο? Και τι είδους οικονομία είναι αυτή, ερωτά πάλι ένας άλλος. Ποιος δε θα είναι το κέρδος από την εμφάνιση εκείνη του Αντιχρίστου, αφού θα έρθει να μας κακοποιήσει? Ερωτήματα δικαιολογημένα, τα οποία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη χάρη του Θεού θέτει στον εαυτόν του, διότι είναι ο μεγάλος ψυχολόγος ο οποίος εισέρχεται στα ερωτήματα του καθενός ανθρώπου. Μη φοβηθείς, αγαπητέ, αλλά άκουσε αυτόν που λέγει ότι η εξουσία του θα έχει ισχύν εν αυτούς που πρόκειται να απολεσθούν. Εδώ είναι ένα σημείο πολύ παρηγορητικό. Όλη η ισχύ του Αντιχρίστου θα είναι μόνον εις εκείνους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν. Δηλαδή αυτοί θα πάθουν όλη την εκδίκηση του Αντιχρίστου και όλη την μανία της εκδικητικότητός του. Θα τους παιδέψει τόσο πολύ, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι τον ακολούθησε. Οι οποίοι ακόμη και αν δεν ερχόταν εκείνος ο Αντίχριστος, δεν θα επίθοντο, και αυτή τη στιγμή ακριβώς τούτο συμβαίνει.
ποιον μπορεί να πείσει τον άπιστο. Ερωτάς λοιπόν ποιο είναι το κέρδος? Ότι θα αποστομωθούν, λέγει, αυτοί ακριβώς που πρόκειται να απολεστούν. Αυτοί δεν θα έχουν καμία δικαιολογία ενώπιον του Θεού όταν θα κρίνει τον κόσμο. Πώς, λέγει, θα αποστομωθούν? Διότι κι αν ακόμη δεν ερχόταν εκείνος, δεν επρόκειτο να πιστεύσουν στον Χριστό. Έρχεται λοιπόν δια να τους ελέγξει, δια να μην έχουν να λέγουν ότι επειδή ο Χριστός έλεγε ότι είναι Θεός, αν και πουθενά δεν το είπε φανερός, αλλά επειδή το εκήρυξαν οι μετέπειτα, δι' αυτό δεν επιστεύσαμε. Επειδή ήκουσαμε ότι ένας είναι ο Θεός από τον οποίο δημιουργήθησαν τα πάντα, δια τούτο δεν επιστεύσαμε εις τον Χριστό. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα αναιρέσει αυτήν ακριβώς την πρόφασή του, διότι όταν θα έρθει εκείνος και θα τον πιστεύσουν, αν και δεν θα εντέλλεται τίποτε το ορθόν, αλλά όλα τα παράνομα, τότε θα αποστομωθούν. Διότι εάν δεν πιστεύεις εις τον Χριστό, πολύ περισσότερον δεν θα έπρεπε να πιστεύσεις εις τον Αντίχριστό. Διότι εκείνος μεν έλεγε ότι είχε σταλεί από τον Πατέρα, αυτός δε το αντίθετο. Διότι τούτο έλεγε ο Χριστός, εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός και ου και δεξασθέμε, εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ίδιο, εκείνον λείψεσθε. Το παράπονο του Κυρίου μας είναι μεγάλο. Έρχομαι εγώ, λέγει, παρακινώ τον κόσμο να με πιστεύσει, να έρθει κοντά μου, εσταυρώθηκα, έχισα το αίμα μου για να σώσω τον άνθρωπο. Δεν έρχεται ο άνθρωπος. Θα έρθει ο Αντίχριστος και θα λέγει εγώ είμαι ο Θεός και θα πάνε πίσω αυτού του ψεύτη, λέει. Και αυτό είναι το παράπονο του Κυρίου μας, το οποίο είχε ολοκληρώσει εις τον κήπο της Γεσθημανή. Τα έβλεπε ο Θεός μας, διότι ο Θεός είναι ο παντογνώστης, τα γνωρίζει όλα, και εκείνα που συνέβησαν και αυτά που συμβαίνουν και αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Και μέσα εις τον κήπο της Γεσθημανή, όταν έχινε τον ιδρώτα του ως τρόμπι αίματος, εκείνη τη στιγμή εσήκωσε το πρόσωπο του το Άγιον στον πατέρα του τον Εμπουράνιον και του λέει, «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχο γος θέλω, αλλός σύ πάτερ». Εκείνο το οποίο είπε παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ή το η απώλεια του κόσμου ότι θα σταυρωθεί και δεν θα τον πιστέψει. Αυτό είναι το ποτήρι που έλεγε ο Θεός. Θα το πιω, Κύριε μου, πατέρα μου, του λέγε, Θεέ μου, θα πιω αυτό το ποτήρι, να σταυρωθώ, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς από κοντά. Εν τούτης εγώ θα σταυρωθώ, θα χύσω το αίμα μου και ο κόσμος δεν θα με πιστέψει. Και είναι τούτο το ποτήρι πικρό πολύ, του λέγει η πατέρα μου, και ήδη να το να μην το πιω, του λέγει. Αυτό ήταν το παράπονο του Κυρίου μας. Αυτή ήταν η πίκρα του η μεγάλη. Πλην όμως υποταγμένος εις τον Θεόν Πατέρα, του λέγει, ούχο γος θέλω, πάτερ μου, λέγει, αλλόπως εσύ θέλεις. Εφόσον το θέλεις να το πιω, θα το πιω, του λέγει. Αυτό είναι το παράπονο, αυτή είναι η ερμηνεία του λόγου εκείνου που είπε ο Κύριός μας μέσα στον κήπο της Γεσθημανή. Αλλά θα είπουν, είδαμε σημεία, θα πούν οι άπιστοι, μα εφόσον κάνει θαύματα, τι έχουμε άλλον, τι περιμένουμε άλλο, αυτός κάνει θαύματα, αυτός είναι ο Θεός. Αλλά και επί του Χριστού έχουν γίνει πολλά και μεγάλα θαύματα. Πολύ περισσότερο λοιπόν δεν θα έπρεπε να πιστεύσετε εις αυτόν τον Αντίχριστο, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν και περί αυτού βέβαια πολλά έχουν προλεχθεί, ότι δηλαδή θα είναι ο Άνομος, ο Υιός της Απολίας, ότι η παρουσία του θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά, ενώ περί εκείνου τα αντίθετα ελέγοντο δια των Χριστών μας, ότι θα είναι ο Σωτήρ, ότι θα φέρει άπειρα αγαθά, ανθών γά την αγάπη της αληθείας σου και δέξαν του εις το σωθήνε αυτούς, και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσει αυτούς το ψεύδι. Είναι ακριθώς οι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλευδοκίσαντες εν διαδικία. Είναι ακριθώς, δεν είπε είναι ακολαστώσει,
διότι και χωρίς αυτόν επρόκειτο να κολαστούν, αλλά ή να κριθώσει, δηλαδή να κατακριθούν ενώπιον του φοβερού δικαστηρίου, επειδή θα είναι αναπολόγητοι. Ποιοι δε θα είναι αυτοί, το ερμήνευσε ο ίδιος προσθέτων. Οι μη πιστεύσαντε στη αληθεία, αλλευδοκίσαντε εν τη αδικία. Αγάπην δε αληθείας ονομάζει τον Χριστόν. Ανθόν γαρ λέγει την αγάπη της αληθείας σου και δέξαν το. Το Χριστό δηλαδή δεν τον εδέχτησαν. Διότι ήτο και αγάπη και αλήθεια ο Χριστός. Δι' αυτά τα δύο ήρθεν εις τον κόσμο. Και επειδή αγαπά τους ανθρώπους και δια να αποκαλύψει αληθή πράγματα, αλλευδοκίσαντες λέγει εν τη αδικία. Εκείνοι επροτίμησαν την αδικία, επροτίμησαν το ψεύδος. Διότι ο Αντίχριστος θα έρθει για να αδικήσει τους ανθρώπους και να τους καταστρέψει τους ανθρώπους. Διότι και τι δεν πρόκειται να κάνει τότε, θα ανακοινήσει τα πάντα. Τα πάντα θα τα συνταράξει και εξαιτίας αυτών που θα διατάζει και εξαιτίας του φόβου που θα προκαλεί. Από παντού θα είναι φοβερός, από την εξουσία του, από την ομότητά του, από τις παράνομες προσταγές του. Αλλά μη φοβηθείς, λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις των πιστών, την εξουσία του. Θα ισχύσει, λέγει, εις αυτούς που πρόκειται να απολεσθούν. Μόνον όσοι θα τον ακολουθήσουν, εις αυτούς θα είναι όλα αυτά τα δεινά. Διότι τότε θα έρθει και ο Ηλίας για να προφυλάξει τους πιστούς. Το είπε δε και, και αυτό ο Χριστός. Η Ηλίας έρχεται και αποκαταστήσει πάντα. Θα έρθει ο προφήτης Ηλίας προηγουμένως. Δι' αυτό έχει λεχθεί περί του Ιωάννου ότι ήρθε εν δυνάμει και πνεύματι Ηλίου. Διότι δεν έκανε ούτε σημεία όπως ο Ηλίας, ούτε θαύματα. Ιωάννης μεν γαρ λέγει σημείων επίησεν ουδέν. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος μέσα στην έρημο δεν έκανε κανένα θαύμα. Ολόκληρος Ιωάννης ο πρόδρομος θαύμα δεν έκανε. Ουδέν σημείων επίησε. Αλλά εις την χάρη που είχε, εκείνη την τόλμη που είχε, τον ονόμασε ότι ήταν το πνεύμα του προφήτου Ηλίου, ο οποίος προφήτης Ηλίας, ήταν ζηλωτής και επί θαύματα. Θυμίστε πόσα θαύματα έκανε όταν κατέβασε από τους ουρανούς το οποίο και κατέκαυσε ολόκληρο το θυσιαστήριο επάνω στο Καρμήλιο Νόρο. Αυτά τα θαύματα όταν έκλεισε τον ουρανό επί 3 έτη και 6 μήνες, αυτά δεν τα έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ουδέν σημείων επίησεν λέγει. Ημι μόνον εκήρυτε, μετανοείτε. Τίποτε άλλο δεν έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Πάντα δε όσα είπε ο Ιωάννης περί τούτου είναι αληθή. Πώς λοιπόν έχει έρθει εν δυνάμει και πνεύματι Ηλίου? Αυτό σημαίνει ότι θα αναλάβει την ιδίαν διακονία του προφήτου Ηλίου, λέγει. Όπως ακριβώς ο προφήτης Ηλίας, όπως ακριβώς αυτός είναι ο πρόδρομος της πρώτης παρουσίας, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, έτσι και εκείνος θα είναι πρόδρομος της δευτέρας εν δόξου αυτού παρουσίας, δηλαδή ο προφήτης Ηλίας. Όπως ο Ιωάννης ο πρόδρομος έλεγε ότι έρχεται ο ισχυρότερος μου πίσω μου, έτσι θα έρθει πάλι ο προφήτης Ηλίας, για να λέγει ότι έρχεται η παρουσία του Χριστού η δευτέρα. Και δια τούτο δεν απέθανε αλλά διατηρείται. Δεν απέθανε αλλά διατηρείται. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί του Αντιχρίστου, για να είμεθα εμείς προσεκτικοί. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε ο πρώτος πρόδρομος του Αντιχρίστου ποιος είναι. Είναι οι αιρέσεις, αδερφοί. Ο πρώτος πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι οι αιρέσεις. Αιρέσεις πόσες έχουμε σήμερα εις τον κόσμο? Πολλές αιρέσεις. Αυτές οι αιρέσεις ονομάζονται πρόδρομος του Αντιχρίστου. Και οι αιρέσεις από πότε ήρθαν? Οι αιρέσεις ήρθαν από την πρώτη ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός μας. Από τις πρώτες ημέρες που εγκυρίχθη ο χριστιανισμός επάνω στον κόσμο. Από τις πρώτες εκείνες ημέρες εμφανίζονται οι αιρέσεις. Άρα αρχίζει ο Αντίχριστος από την ίδια εκείνη στιγμή να πολεμεί το έργο του Χριστού. Γι' αυτό ονομάζεται και Αντίχριστος. Αυτός ο Αντίχριστος προκαλεί σάλλον μεγάλο μέσα στην Εκκλησία με τον αριανισμό. Ο πρώτος ο οποίος ενεφανίστηκε, το Άριος, ο οποίος προεκάλεσε και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστό στην Νίκαια της Μικράς Ασίας, με 318 Θεοφόρους Πατέρας
και ως πρόεδρον των Μέγαν Κωνσταντίνων, ο οποίος έστεινε ο Πανάγαθος Θεός για να υπερασπίσει τον χριστιανισμό και την ορθόδοξο χριστιανική πίστη. Αυτός ο αντίχριστος ιέρεσης του Αρίου, πρόδρομος ελογίστη του αντιχρίστου, λέγει ξεκάθαρα ο Μέγας Αθανάσιος, πρόδρομος ελογίστη του αντιχρίστου. Και συνεχίζει ο ίδιος ο Μέγας Αθανάσιος και λέγει, «Μέγα τη θηρίων εξήλθεν επί της γης η αίρεση αυτή του αντιχρίστου», λέγει ο Άγιος και Μέγας Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αθανάσιος ο Μέγας. Ο Μέγας Αθανάσιος, γράφοντας αυτήν ακριβώς την μεγάλη συμφορά εναντίον της Εκκλησίας και για τον διωγμόν ο οποίος επεκάλεσε εναντίον της Εκκλησίας, ούτε στην απλός διωγμός αλλά διωγμούμεν πλέον προήμιον δε και παρασκευή του αντιχρίστου ή του ο Άριος. Σε αυτό το σημείο, αδερφοί μου, ήθελα να επιστήσω την προσοχή. Όταν ο Άριος ενεφανίστη μέσα στην Εκκλησία, ο κόσμος δεν είναι το αδιάφορος όπως είναι σήμερα. Τότε εταράχθη ολόκληρος η Εκκλησία. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ένα πλοίο πάνω στην θάλασσα, την ήρεμη, και ξαφνικά αυτό το πλοίο να τρανταχθεί από μια μεγάλη θεομηνία, από κύματα μεγάλα. Αυτά τα κύματα τα προκάλεσε ο Άριος, ο οποίος Άριος έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Τότε ολόκληρος ο κόσμος, επειδή σχολείται με την πίστη, σήμερα δυστυχώς ασχολούμεται περί άλλων αστέρων, του ποδοσφαίρου, του κινηματογράφου, του τραγουδιού κτλ. Τότε όμως ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους αστέρες. Διαφέρεται δια τους αστέρας της Εκκλησίας που ονομάζονται οι πατέρες, οι μεγάλοι της Εκκλησίας. Δια αυτό όπου και αν βρίσκονται οι γυναίκες, τα παιδιά, ο κόσμος, εις τις εργασίες τους, εις το νερό που επήγαιναν να πάρουν νερό από τη βρύση οι γυναίκες. Και παντού όλοι αναμεταξύ των έλεγαν αυτήν τη φράση. «Τις εστί περί Αρίου, έστειν ο Χριστός Υιός του Θεού Υιού». Αυτά έλεγαν αναμεταξύ τους ο κόσμος. Σήμερα λέγονται τόσα τερατώδη και φοβερά πράγματα, και έναν εκ των φοβερών είναι μια ρίση η οποία γίνεται την περασμένη εβδομάδα, ότι ο διάβολος υπήρχε μέχρι τον 5ο και 6ο αιώνα. Ποιος εστάθηκε να αγαναχτίσει και να πει, βρε, μα τι λες, κανείς δεν τον ενδιαφέρει. Ας τον λέγει να πει. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία βασιλεύει σήμερα. Τι βασιλεύει? Πλήρης αδιαφορία και πλήρης αποστασία. Τότε όμως περί Αρίου δεν έγινε το ίδιο. Τότε συγκλονίστηκε ολόκληρος η Εκκλησία. Αυτός ο Μέγας διωγμός εναντίον της Εκκλησίας, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, τους Αριανούς απεκήρυξεν αίρεσιν εσχάτη, λέγον είναι ταύτην και πρόδρομον του Αντιχρίστου. Ώστε φεύγουμε από αυτήν την παγίδα την οποία στείλει ο Αντίχριστος και η οποία ονομάζεται αίρεσης. Αίρεσης η οποία όμως επικολούθησε και υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεύτερος πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο παπισμός. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, διότι τώρα θα εξέρχομαι και στα δύσκολα και μέσα στο κήρυγμα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα παρερμηνεύσουν αυτά που θα πω. Γι' αυτό σας προλαμβάνω προηγουμένως. Δεν θέλω να λέγω άλλα και να καταλαβαίνετε άλλα και να μεταφέρετε άλλα. Προσέξετε τα λόγια μου που θα σας πω, διότι πρόκειται περί προδρόμων του Αντιχρίστου, ό,τι έχει συμβεί εις τούτο τον κόσμο. Ποιος έγινε το πρόδρομος του Αντιχρίστου, αυτά θα πούμε. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν θα μιλήσουμε περί προσώπων. Πρόσωπα δεν αναφέραμε ποτέ στο κήρυγμα. Αλλά προσέξετε, μην πάτε και πείτε ότι ο πατήρ Σάββας μας έλεγε γι' αυτό και γι' αυτό. Διότι τώρα εισέρχομαι στα δύσκολα. Και τα δύσκολα είναι να προσέχω. Ο παπισμός, αδερφοί μου, είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου. Γιατί είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου ο παπισμός? Διότι ο παπισμός αυτή τη στιγμή διαφέρει από το χριστιανισμό σε 33 σημεία. Δεν είναι σε ένα σημείο.
Μεταξύ δι' αυτών των σημείων το πιο μεγαλύτερο είναι το λεγόμενο αλάθητο. Το οποίο αλάθητο τι σημαίνει? Θεός. Αλάθητος είναι μόνο ο Θεός. Όταν ο Πάπας κάθεται από την καθέδρα του και ομιλήσει, ομίλησε ο Θεός, λέει. Και ό,τι πει είναι αληθινό. Μα αυτό δεν ανήκει σε άνθρωπο, αλλά μόνο εις τον Θεό. Άρα αυτός εκήρυξε τον εαυτόν του Θεό. Άρα αυτή τη στιγμή είναι αντίχριστος. Άρα αυτή τη στιγμή επιτίθεται εναντίον της Εκκλησίας. Άρα αυτή τη στιγμή είναι ο εχθρός και πρόδρομος του αντίχριστου. Αυτή τη στιγμή δεν παραδεχόμεθα εμείς ότι ο Πάπας ό,τι πει είναι αλάθητο. Άνθρωπος είναι και λάθη κάνει. Ουδείς εις τον κόσμο τούτον είναι αλάθητος, είναι μόνο ένας, ο Θεός, ο οποίος επερπάτησε επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός εχαρακτήριζε τον Πάπαν ως αντίχριστο. Έχει σημασία του. Όταν ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μέσα στην χάρη την οποία είχε και την αγιότητά του εχαρακτήριζε αυτό το θέμα του αντιχρίστου ως παπισμόν και τον παπισμόν ως αντίχριστο. Εισερχόμεθα εις έναν άλλον αντίχριστο, σε έναν άλλον πρόδρομο του αντίχριστου, ο οποίος ονομάζεται Προτεσταντισμός. Ο Προτεσταντισμός τι είναι? Ο Προτεσταντισμός είναι μια παραφιάδα η οποία εξεπίδησε από τον κορμό της Ορθοδοξίας. Ο παπισμός είναι ένας κλάδος ο οποίος ονομάζεται αίρεσης, αλλά ο Προτεσταντισμός ονομάζεται κλάδος αποκοπής από τον κορμό της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, θα φανταστούμε τώρα ένα δέντρο. Το δέντρο αυτό πηγαίνει υψίκορμο και ολόισιο ίσα προς τον ουρανό. Πετάγει κλάδος. Ένας κλάδος είναι ο παπισμός. Είναι όμως εμφυτευμένος επάνω στον κορμό. Δεν απεσκύφθησε. Έκανε αίρεση από τον 9ο αιώνα και μετά. Όταν όμως φανταστούμε τον Προτεσταντισμό, ο Προτεσταντισμός δημιουργήθη από τα λάθη του παπισμού. Δηλαδή η Δυτική Εκκλησία έκανε λάθη φοβερά και τρισάθλια. Και έναν από τα φοβερά λάθη της Δυτικής Εκκλησίας ήταν το λεγόμενο συγχωροχάρτη. Δηλαδή ο Πάπας έφτασε στο σημείο που επουλούσε τον Παράδεισο και πήγαινε ο κόσμος και έδινε χρήματα για να αγοράσει τον Παράδεισο. Για το ένα φοβερό λάθος τούτο. Το λάθος αυτό εγέννησε τρεις μεγάλους εναντίους του παπισμού, τον Μαρτίνο, τον Σβίγκλιο και τον Λούθιο. Αυτοί οι τρεις επίησαν τον λεγόμενο Προτεσταντισμό. Ο δε Προτεσταντισμός έχει τώρα περί τας χιλίας παραφιάδες. Φανταστείτε πώς εργάζεται ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή για να καταναλώσει το φύραμα του Χριστού και να έρθει για να πάρει τις ψυχές. Όλη αυτή η μανία του Αντιχρίστου εξεδηλώθη μέσα εις αυτάς τας αιρέσεις και των Προτεσταντισμών και των Παπισμών. Ένας άλλος πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο χιλιασμός ή Γεχοβαδισμός. Οι Γεχοβάδες, οι μάρτυρες του Γεχοβά, οι χιλιαστές και πολλές άλλες ονομασίες, ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, πολλές ονομασίες, κάθε και λίγο άλλαζαν ονομασίες για να πλανούν τον κόσμο. Αυτός ο χιλιασμός βρίσκεται ακριβώς μέσα στα πόδια μας και σήμερα, και επειδή εδόθη διάταγμα από την πολιτεία, αυτοί βρίσκονται μέσα στους δρόμους, κρατούν τα βιβλία τους και έχουν και κοντά τους έναν δικηγόρο ο οποίος υπερασπίζεται την ίδια στιγμή εάν κάποιος ο οποίος αγανάχτη με θεία αγανάκτηση πάει και τους πει μια κουβέντα η οποία τσιμπάται κατά κάποιον τρόπο από τον νόμο, αμέσως την ίδια στιγμή σε παίρνει στο δικαστήριο και σου λέει: Κύριε με ύβρισες, Κύριε με εμπόδισες, Κύριε μου έκανες κακό.
Και βλέπετε αυτή τη στιγμή, όπου και αν υπάρχουν τρεις ή τέσσερις Γεχοβάδες και στέκονται, απέναντι υπάρχει ένας δικηγόρος, ο οποίος είναι δικός τους και ο οποίος παραμονεύει εκείνη τη στιγμή και τρέχει για να πάρει τον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να του φύγει στην αγανάκτηση του μια λέξη, η οποία είναι όμως επιλήψιμος στο δικαστήριο και στον νόμο τον οποίο έχει η πολιτεία. Και εις τούτο το σημείο ακριβώς εμείς πρέπει να προσέχουμε, διότι δεν θέλουμε να έχουμε τραβήγματα με τα δικαστήρια, αλλά όπου και αν υπάρχουν οι Γεχοβάδες, με την πίστη μας στο Χριστό, με την αξιοπρέπειά μας, θα στεκόμεθα εκεί για να τους αντικρούσουμε, όχι με καυγάδες και όχι με λόγια περιττά. Δυστυχώς έτσι έχουμε φτάσει σήμερα. Επικεφαλής αυτού του χιλιασμού ή το ένας Αμερικανοεβραίος, πάντοτε Εβραίοι στο μέσον εναντίον του Χριστού, πάντοτε και παντού, ο οποίος ονομάζεται Ρόσελ και ο οποίος έδωσε το 1910 την μεγάλη μαρτυρία του προς τον Ιουδαϊκό λαό και στον υπόδρομο της Νέας Υόρκης. Και από τότε αυτός ο Ρόσελ εγένετο αρχηγός του χιλιασμού και επροχώρησε για να έχουν οι Γεχοβάδες σήμερα να γράφουν ότι εξήρανε τη χριστιανοσύνη ο Θεός και ζωγόνησε τον σιωνισμό και τον Ιουδαϊσμό. Δηλαδή δεν υπάρχει χριστιανισμός σήμερα δια τους Γεχοβάδες, υπάρχει μόνο ο σιωνισμός και οι Εβραίοι. Τίποτε άλλο δια τους Γεχοβάδες δεν υπάρχει, όλοι μας εμείς είμαστε καταδικασμένοι δια την αιώνιον κόλαση. Εκείνος ο οποίος θα πάει στον Θεό τον Γεχοβά είναι μόνο οι Γεχοβάδες, είναι μόνο οι σιωνιστές και είναι μόνο οι άνθρωποι που ονομάζονται Εβραίοι. Δηλαδή είναι ένα παρακλάδι του Ιουδαϊσμού, ο οποίος εισεχώρησε και κυνηγά δυστυχώς μόνο των χριστιανισμών, μόνο των Χριστών. Μπορεί να υπάρχουν μύριες άλλες θρησκείες, μπορεί να υπάρχει ο Τούρκος, μπορεί να υπάρχει ο Βουδιστής, μπορεί να υπάρχει ο Βραχμάν, μπορεί να υπάρχει ο Ινδουιστής, μπορεί να υπάρχουν τόσες άλλες θρησκείες. Μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που πιστεύει στον Θεό, τον Θεό του όπως τον βλέπει. Κανέναν άλλον δεν καταδιώκουν, καταδιώκουν μόνο τους χριστιανούς, για να φανερωθεί και τούτο ότι είναι πάλι ενέργεια του Αντιχρίστου εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού και της αληθείας του Χριστού μας. Εισέρχομαι και στο δύσκολο σημείο, το οποίο επαναλαμβάνω, μη παραξηγήσετε αυτό που σας ομιλεί αυτή τη στιγμή. Το θέμα το οποίο θα θίξω τώρα ονομάζεται κομμουνισμός. Είναι και αυτό ένα σημείο του Αντιχρίστου, πρόδρομος του Αντιχρίστου. Είπα κομμουνισμός, όχι κομμουνιστέ. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Μη το παρεξηγήσετε και μη κάνετε όπως κάνετε πάντοτε. Κομμουνισμός, θεωρία, θεωρία, κομμουνισμός, θεωρία, σύστημα. Ο άνθρωπος ο οποίος του αρέσει, δικαίωμά του είναι να πάει. Μπορεί να είναι κομμουνισμός, μπορεί να είναι κομμουνιστής, μπορεί να είναι άθεος, μπορεί να είναι άπιστος. Δικαίωμά του. Εμείς αγαπούμε όλο τον κόσμο. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Ομιλούμε όμως περί του λεγόμενου συστήματος του κομμουνισμού. Ο κομμουνισμός. Τι είναι ο κομμουνισμός? Είναι ένα σύστημα. Είναι μια θεωρία. Αυτή η θεωρία κάποιος την έχει συντάξει. Ποιος την συνέταξε αυτή τη θεωρία? Ποιος την δημιούργησε αυτήν την θεωρία? Πού ευρέθηκε? Ή το ανύπαρκτος, δεν υπήρχε. Ευρέθηκε κάποιος ο οποίος έκανε ένα καταστατικό και είπε ότι τώρα εγώ ιδρύω κομμουνισμόν. Σύστημα. Αυτός ο κομμουνισμός τι ζητά? Ζητά δικαιοσύνη. Αυτό είπε ο κομμουνιστής. Ο άνθρωπος που δημιούργησε τον κομμουνισμό. Θα τον δούμε ποιος είναι. Ο άνθρωπος αυτός που δημιούργησε το σύστημα του κομμουνισμού, δηλαδή την θεωρία του κομμουνισμού, ονομάζεται Κάρολος Μάρξ και ήταν Γερμανοεβραίος. Προσέξτε πάλι, Εβραίος στο μέσο. Πάλι Εβραίος στο μέσο. Πάλι ο Εβραίος στο μέσο. Μην ακούω ψιθυρίσματα. Γιατί σας είπα
ότι ερχόμεθα εις τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα, τα οποία δυστυχώς κάθε και λίγο τα βρίσκω μπροστά μου. Όταν μιλήσω για κάτι, πάνε και λέγουν ότι ο πατήρ Σάββας καταδιώκει τον κόσμο, συκοφαντεί τον κόσμο, είναι εναντίον του κόσμου, είναι με τα κόμματα. Δεν έχω ούτε κόμματα, ούτε τίποτε εναντίον του κόσμου. Σας ομιλώ ότι πρόκειται περί συστήματος που ονομάζεται πρόγραμμος του Αντιχρίστου. Δεν μπορώ να το αντιπαρέλθω και να μην το μιλήσω, διότι αυτό είναι το καθήκον μου, εγώ θα σας το πω. Εσείς τι θα κάνετε? Κατήγετο λέγει εξ Ιουδαίων, κατά το ίμιση το Ιουδαίος. Ένας δεύτερος ονομάζεται Βλαδίμηρος Λένιν, ο οποίος υπήρξε μέγας διώκτης της Ορθοδοξίας και της θρησκείας στη Ρωσία. Αυτά είναι ιστορικώς γραμμένα. Δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε και να πούμε ότι ο πατήρ Σάββας τα λέει. Δεν τα λέγω εγώ. Τα ομιλεί η ιστορία. Προσέξτε τώρα να δείτε ένα άλλο συγκλονιστικό πράγμα, το οποίο θα μας συγκλονίσει πραγματικά. Η Επανάσταση στη Ρωσία γίνεται το 1917. Υπήρχε μια κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση οδήγησε τον λαό μέσα σε ένα σύστημα που λέγεται κομμουνιστικό. Πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός μέσα στην κυβέρνηση. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι τα μέλη της κυβερνήσεως είναι τόσα. Και εκεί, όταν ιδρύθηκε ο κομμουνισμός, υπήρξαν, προσέξτε το τούτο, διότι είναι πολύ σημαντικό, υπήρξαν 217 συνεργάτες του Λένιν. Από αυτούς όμως μόνον 8 ήσαν Ρώσοι. Μόνον 8 ήσαν οι Ρώσοι. Ενώ όλοι οι άλλοι ήσαν Εβραίοι. Ήσαν Εβραίοι. Άρα ποιος δημιούργησε τον κομμουνισμό? Ο Εβραίος δημιούργησε τον κομμουνισμό. Και γιατί δημιούργησε τον κομμουνισμό? Εναντίον ποιου? Εναντίον της Ορθοδοξίας. Εναντίον του Χριστού. Πρόδρομος του Αντιχρίστου. Δεν μιλούμε τώρα, είπαμε, τίποτε. Εάν εκείνος ο οποίος εισπάστη τον κομμουνισμό δικαιωμάτων, σας το λέω και το επαναλαμβάνω, και από όλους όπως είμαι θα εδώ, κάποιος θα έχει την ιδία, την αγάπη του προς τον κομμουνισμό, να τον αγαπά με όλη του την ψυχή όσο θέλει. Δικαίωμά του είναι. Ποιον μπορεί τον άνθρωπο να του πει κάνε αυτό με διά της βίας? Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλα αυτά τα λόγια πρέπει να τα προσέχουμε, διότι εμείς ομιλούμε καθαρός περί πίστεως και θρησκείας και τίποτε άλλο. Ενισχυτέ τώρα του κομμουνισμού, υπήρξαν δύο στρατάρχες, οι οποίοι ονομάζονται ο ένας Χίντεμπουργκ και ο άλλος Λούντεντορφ, που έδωσαν τα πρώτα εκατομμύρια σε χρυσά. Είναι οι γνωστοί Εβραίοι τραπεζίτες της Αμερικής, Σιφ, Λοέμπ και Κούχνε. Αυτοί πάλι από την Αμερική, οι οποίοι συνέδραμαν και δημιούργησαν τον κομμουνισμό στη Ρωσία και έγινε η επανάσταση της Ρωσίας και το σύστημα το κομμουνιστικό. Αλλά ένα άλλο το οποίο δημιουργεί απορία μεγάλη είναι ότι αυτοί οι δημιουργοί του κομμουνισμού ήσαν δυστυχώς μασόνοι 33ου βαθμού. Και εισερχόμεθα τώρα ακριβώς μέσα σε έναν άλλο πρόδρομο του Αντιχρίστου που ονομάζεται μασονία. Η μασονία λοιπόν, δεν θα μείνουμε σε κανένα άλλο σημείο, ονομάζονται όμως οπαδοί οι οποίοι ζητούν να έβρουν τον δημιουργόν του σύμπαντος. Και αυτοί οι μασόνοι, οι οποίοι έχουν ακριβώς αυτήν την τάση να απομακρύνουν την αληθινή πίστη και να φέρουν την ηλική τους δοξασία, είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς έχουν μία φοβερά προσευχή, και η προσευχή αυτή την αναπέμπουν
εις το άγαλμα του διαβόλου, μόνον όμως όσοι είναι 33ου βαθμού, 32ου και 33ου βαθμού. Υπάρχει ένα άγαλμα του διαβόλου, γονατίζουν μπροστά του και αναπέμπουν την ακόλουθον προσευχή, αδερφοί μου, την οποία συνέγραψε ένας μασόνος, ο οποίος απεσκύρτησε από τη μασονία, εισήλθεν εις τα ύδατα του χριστιανισμού και ήθελησε αυτός να αποκαλύψει τα φοβερά μυστικά της μασονίας, τα οποία είναι και άδειλα. Πλην όμως αυτή η προσευχή την οποία αναπέμπουν εις το είδωλο του διαβόλου που ονομάζεται Μποθαμέτ, Μποθαμέτ, το άγαλμα εκείνο ονομάζεται Μποθαμέτ, θα δούμε ότι είναι φοβερές οι βλασφημίες τους εναντίον του Θεού. Θα κρατηθείτε να την ακούσετε την προσευχή αυτή. Το τι κάνουν, το τι λέγουν. Ελθέ λέγουν ο έως φόρε, ελθέ. Κρατηθείτε να την ακούσετε, να δείτε εις τι καιρούς έχουμε φτάσει, αδερφοί μου, και αν υπάρχει έδαφος πλέον ή αν υπάρχει χρόνος του ερχομού του Αντιχρίστου. Δεν υπάρχει, έχει κλείσει το παν πλέον. Ελθέ ο έως φόρε, ελθέ. Σύ τον οποίον οι ιερείς εσηκοφάντησαν. Σύ τον οποίον οι βασιλείς κατεδίκασαν. Ελθέ, ελθέ να σε εναγκαλιστώμε, να σε σφίξουμε εις τα σαγκάλας μας. Προπολού σε γνωρίζαμε και προπολού μας γνωρίζεις επίσης. Πρώτον εσκοτισμένων οφθαλμών του χίδιν όχλου, τα έργα σου δεν φαίνονται πάντοτε καλά, ο ευλογημένε της καρδιάς μας. Συγκρατηθείτε για να ακούσετε και τα άλλα, τα οποία είναι φοβερότερα από αυτά. Αυτά και μόνα όμως δύναντε να δώσουν την εξήγηση στο σύμπαν. Άνευ των έργων σου ο Σατάν, το σύμπαν θα είναι το παράλογον. Συ μόνος ζωογονείς, συ μόνος γονιμοποιείς την εργασία, συ εξευγενίζεις των χιδαίων πλούτων, συ επισφραγίζεις την αρετήν, συ η αρχή, συ ο θρόνος, λέγουν εις το άγαλμα του διαβόλου, το οποίο είναι μπροστά τους. Συ δε ο Αδωναή, δηλαδή απευθύνεται εις τον Θεόν, αυτός ο οποίος προσεύχεται, Θεέ άρπαξ, Θεέ άδικε σε απαρνούμεθα. Μισείς την επιστήμη, αλλά εμείς απεκτήσαμε αυτήν εις πείσμα σου. Μισείς την ευτυχία, αλλά εμείς δια της επιστήμης θα την κερδίσουμε εις πείσμα σου. Εκάστη των προόδων μας είναι θρίαμβος, υπό την οποία κατασυντρίβεται η θεότης σου. Πνεύμα ψεύδους και απάτης, η βασιλεία σου ετελείωσε. Ζήτησον θύματα μεταξύ των ζώων, ήδη εξεθρονίστης και κατεσυντρίβης, λέγουν εις τον Θεόν των αληθινών. Το όνομά σου το οποίο νήτω έως τώρα η τελευταία λέξη του σοφού, το κύρος του δικαστού, η ισχύς του ηγεμόνος, η ελπής του πτωχού, το καταφύγιον του μετανοούντος ενόχου, το όνομά σου αυτό το ανεκλάδιτο από τούδε και εις το εξής θα φέρει την περιφρόνηση και το ανάθεμα του ανθρώπου. Θα παραμείνει ως συνώνυμο της υποκρισίας, του ψεύδους, της δυσεδαιμονίας, της τυραννίας, της αθλειότητος. Εφόσον η ανθρωπότης θα εξακολουθεί κλίνους αγώνη πρωτον τερατοδόν θεσμό σου, ο Αδωναή Θεέ, η ανθρωπότης θα είναι δούλη των βασιλέων και των ιερέων και η ανθρωπότης θα πάσχει και η ανθρωπότης θα φθήνει.
Εφόσον ο άνθρωπος θα ορκίζεται εις το μισαρόν όνομά σου, η επιορκία θα είναι το θεμέλιο της κοινωνίας. Χάσου, ο δήμιε του λογικού μας, το φάσμα της συνειδήσεώς μας. Του γονατίζουν ενώπιον του Μπαθομέτ εις το όνομα του Σατανά, ο οποίος υπέρχεται του βωμού όταν ο Άριος Πάγος των Μασόνων κατορθώσει να προμηθευτεί ιερά νόστιαν από τους καθολικούς, την βεβηλώνουν λέγει και την θυσιάζουν στον Σατανάν κατατρυπώντες αυτήν δια του εγχειριδίου εν μέσω αγρίων κραυγών, νέκαμ Αδωναΐ. Και επιλέγει αποκαλυπτικά αυτός ο Μασόνος ο οποίος έφυγε από τον Μασονισμό και γράφει την προσευχήν αυτήν και ονομάζεται, όσοι θέλετε να βρείτε το βιβλίο αυτό, να το αγοράσετε, να δείτε τι γράφει μέσα ο ίδιος, ονομάζεται Λεοτεξίλ. Ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος λέγει και αναφέρεται με τέσσερα γράμματα. Μη, άρφα, ταφ, σίγμα, μάτς. Μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Βλέπετε λοιπόν πού καταντούν οι δυστυχείς οι μασόνοι εις αυτά όλα τα οποία ακριβώς αναφέραμε. Και δυστυχώς οι μασόνοι είναι μια πληγή μεγάλη της κοινωνίας και πάνω εις αυτήν την μασονία στηρίζεται πολύ ο Αντίχριστος για να έρθει εις τον κόσμο. Εβραιομασονικά κατασκευάσματα. Ο οικουμενισμός είναι μια άλλη μεγάλη παγίδα του Αντιχρίστου την οποία βάζει. Και έχουμε και έναν άλλον πρόδρομο του Αντιχρίστου ο οποίος ονομάζεται Σιωνισμός. Τι είναι Σιωνισμός? Σιωνισμός, Σιών ονομάζεται Ιερουσαλήμ. Όρος Σιών, επάνω στο όρος Σιών είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ. Οι Εβραίοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή θέλουν να επικρατήσουν στον κόσμο όλο είναι μια ειδική μέρη των Εβραίων οι οποίοι ονομάζονται συντηρητικοί άχρη θανάτου. Αυτοί οι Σιωνιστές, επειδή φέρουν το όνομα από την Σιών, δηλαδή την Ιερουσαλήμ, είναι εις όλων των κόσμων διασκορπισμένοι, μάχονται εναντίον του χριστιανισμού, προετοιμάζουν τον δρόμο του Αντιχρίστου και είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον Αντίχριστον αφού χτίσουν τον ναό του εις τα Ιερουσόλυμα, τον οποίο ναό έχουν παρακαλώ αυτή τη στιγμή όλες τις πέτρες, οι οποίες πέτρες είναι από όνυχα και αυτές τις έχουν έτοιμες, έχουν υπολογίσει πόσες χρειάζονται και όταν τους δοθεί το σύνθημα, το οποίο σύνθημα θα είναι ο Αντίχριστος που θα το δώσει και θα είναι επικεφαλής ο Αντίχριστος για να χτίσει τον ναό του Σολομώντος, θα κάνουν αερογέφυρα από την Αμερική και εντός τριών ημερών θα χτίσουν τον ναό του Σολομώντος. Τότε είναι το τέλος του κόσμου, αδερφοί μου, τότε θα είναι η πάλι η μεγάλη, τότε ο κόσμος θα συγκρουστεί στήθος με στήθος με τον Αντίχριστον. Οι δε πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι οι μάρτυρες των πρώτων αιώνων θα είναι σε δευτέραν μοίραν διότι επάλευσαν με τα όργανα του Αντιχρίστου, ενώ τώρα οι μάρτυρες θα παλεύσουν με τον Αντίχριστον τον ίδιο, οπότε θα είναι πολύ περισσότερο το μαρτύριό τους ενώπιον του Θεού και θα λάμπει παρά των πρώτων εκείνων μαρτύρων των πρώτων αιώνων. Και όσοι μείνουν πιστοί στον Χριστό, αυτοί θα λάβουν και το στέφανο της ζωής, τον οποίο στέφανο της ζωής ήθε να αποκτήσουμε όλοι μας όσοι ακούμε το κήρυγμα αυτή τη στιγμή και όλος ο κόσμος όσος πιστεύει στην Ορθοδοξία και είναι στην Εκκλησία, δια να μείνουμε κοντά στο Θεό μας αιωνίως. Αμήν. Εν λέγον
Επίστρεψον σώμα.